διευκρινεί διαστάσει όλη αυτή η υπόθεση από τη στιγμή που υπήρξε σύλληψη και φυλάκιση από τι αλβανικέ αρχέ του εκλεγμένου πλέον δημάρχου Φρέντι Μπελέρη, λίγε μέρε πριν τι δημοτικέ εκλογέ στη Χιμάρα, πάνω 8 μήνε. Και μέχρι σήμερα οι κατηγορίες για τη σύλληψή του παραμένουν αναπόδεικτες, έολες και ο κύριος Μπελέρης παρόλα αυτά συνεχίζει να είναι κρατούμενος και με ευθύνη της αλβανικής κυβέρνησης. Η όλη υπόθεση προστίθεται και εντάσσεται στο πλέγμα παραβιάσεων από την αλβανική κυβέρνηση των δικαιωμάτων των Ελλήνων Ομογενών στην Αλβανία, ιδιαίτερα όσον αφορά την άσκηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων και την εκμάθηση τη ελληνική γλώσσα, καθώ και την προστασία τη περιουσία του. Υπογραμμίζουμε ότι αυτά τα δικαιώματα παραβιάζονται και κατά τη διάρκεια τη λεγόμενη ενταξιακή διαδικασία τη Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία όλα τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου και στην Ελλάδα εξοραίζουν την ώρα μάλιστα που μιλάμε και για μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Όπως δείχνει και η πείρα από άλλες χώρες, η ένταξη της Αλβανίας τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και η ενταξιακή πορεία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση οξύνει τα προβλήματα και του λαού της Αλβανίας και των μειονοτήτων. Γι' αυτό εναντιονόμαστε στην ένταξή της σε αυτές τις συμμαχίες τι υπεριαλιστικέ, που αποτελούν παράγοντα προώθηση αντιλαϊκών μέτρων και επικίνδυνη όξυση των αντιθέσεων ανάμεσα στι αστικέ τάξει, όπω άλλωστε φανερώνει και η υπόθεση για τον καθορισμό τη ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδα και Αλβανία. Και από αυτό το βήμα, λοιπόν, ζητούμε την άμεση απελευθέρωση του Φρέντι Μπελέρη και ταυτόχρονα την ορκομοσία του, την ανεμπόδιστη εκτέλεση των καθηκόντων του και τη διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Ευχαριστώ.